Καλησπέρα σας, buenas tardes. Δύο εβδομάδες πριν την είσοδο του 2021 βρισκόμαστε εδώ για να κάνουμε μια πραγματικά πανεύκολη βασιλόπιτα η οποία είναι χωρίς μίξερ, μόνο με το σύρμα και πραγματικά είναι τόσο εύκολη που μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε. Βάζουμε σε ένα μπολ δύο αυγά. Στη συνέχεια, 270 γραμμάρια ζάχαρη. Κρυσταλλική ζάχαρη. Προσθέτουμε 2 βανιλίνες. Μία, δύο. Μισό κουταλάκι του γλυκού μαστίχα χείου, η οποία πρέπει να είναι κοπανισμένη σε γουδί ή αλλιώς τη χτυπάμε στο μηχάνημά μας. Μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Ξύσμα από μισό πορτοκάλι. Και 120 γραμμάρια ηλιέλαιο. Αυτά τα υλικά, αφού τα προσθέσουμε, θα τα χτυπήσουμε με ένα σύρμα για περίπου 2 λεπτά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα μας. Αφού χτυπήσαμε για 2 λεπτά, το μείγμα μας πρέπει να βγει κάπως έτσι. Στη συνέχεια θα προσθέσουμε 330 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, το οποίο πριν θα το έχουμε κοσκινήσει. Απαλά απαλά μέσα και στη συνέχεια θα προσθέσουμε 200 γραμμάρια, 220 γραμμάρια γιαούρτι. Αφού το χτυπήσαμε πάρα πολύ καλά με το σύρμα μας, τώρα θα το μεταφέρουμε μέσα σε μία φόρμα καλά λαδωμένη 24 εκατοστών. Αφού το μεταφέραμε στη φόρμα μας, θα το βάλουμε στο φούρνο στους 170 βαθμούς στον αέρα για περίπου 45 λεπτά. Αγαπητοί φίλοι, μετά από 45 λεπτά στους 170 στον αέρα, η βασιλόπιτα πρέπει να έχει αυτή τη μορφή, αυτό το χρώμα. Θα περιμένουμε να κρυώσει για να προσθέσουμε έπειτα από πάνω τη λιωμένη σοκολάτα, τη λιωμένη λευκή σοκολάτα, να προσθέσουμε το φιστίκι Αιγίνης, να γράψουμε τη χρονολογία. Μας περιμένουν ακόμα πολλά. Η βασιλόπιτά μας έχει κρυώσει και ζεστάναμε, λιώσαμε μάλλον, τη λευκή σοκολάτα, στην οποία τώρα θα προσθέσουμε 30 γραμμάρια ηλιέλαιο. Το ανακατεύουμε και θα απλώσουμε πάνω στη βασιλόπιτα τη λευκή σοκολάτα. Όμορφα. Και θα την αλείψουμε. Από πάνω αλείψαμε με φιστίκι Αιγίνης και τώρα θα, αφού το μεταφέρουμε σε έναν άλλο δίσκο, θα περιμένουμε να στεγνώσει η λευκή σοκολάτα για να γράψουμε με μαύρη σοκολάτα με τη βοήθεια ενός κορνέ η χρονολογία 2021. Τέλος, αυτή εδώ λοιπόν είναι η τελική μορφή της βασιλόπιτάς μας με την χρονολογία 2021. Εύχομαι σε όποιον βλέπει αυτό το βίντεο και σε όποιον προσπάθησε να κάνει αυτή τη συνταγή, την οποία βρήκα από το κανάλι του Δημήτρη Μιχαηλίδη, είναι ένα κανάλι με συνταγές, είναι μια πάρα πολύ εύκολη συνταγή με πάρα πολύ απλά υλικά, χωρίς μίξερ, χωρίς τίποτα. Εύχομαι λοιπόν σε όποιον την κάνει καλή χρονιά, δημιουργική, ευτυχισμένη και μια χρονιά γεμάτη με
γλυκές δημιουργίες. Καλή χρονιά!